συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν αυτό. Καταλαβαίνω το αίτημα. Πιθανώς να μπορούσα να κατέβω και εγώ στη διαδήλωση με αυτό το αίτημα. Αλλά από το πώς αυτό το αίτημα θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που δεν είναι όριμοι τώρα. Δεν αναφέρομαι, ακούστε να σας πω αυτό, και δεν αναφέρομαι σε εισαγωγικά εθνικιστικούς λόγους. Δηλαδή μουσουλμάνοι, μειονότητες και τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ένας παράγοντας που το βγάζω έξω από τη συζήτηση. Υπάρχουν άλλοι τεχνικοί παράγοντες, πάρα πολύ δύσκολοι, πάρα πολύ προβληματικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγε, κάτι ήθελες να ρωτήσεις εσύ? Όχι, ρώτασε αυτό που ήθελες. Κύριε Μουζαλά, υπάρχει ένα ερώτημα που λέει το εξής από πολύ κόσμο. Έχουμε πάρει αυτά που θα έπρεπε να πάρουμε από τους Ευρωπαίους? Δηλαδή υπάρχει τα τσάι και συμπάθεια, πολλοί κάθονται και λένε, καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σας, αλλά από εκεί και πέρα έχουν δώσει αυτά που θα έπρεπε να δώσουν? Όχι. Η απάντηση εδώ είναι σαφής και η απάντηση επίσης για το τσάι και συμπάθεια. Στο τσάι είναι ναι, στη συμπάθεια δεν είναι σίγουρο. Σαφέστατα όχι. Έχουν υπάρξει δεσμεύσεις, έχουν υπάρξει κάποια ποσά που η εκταμείευσή τους είναι γραφειοκρατικά πολύ μακρόσυρτη σε σχέση με το πόσο επίγον είναι το πρόβλημα. Και συνεχίζουμε και προσπαθούμε για αυτά τα πράγματα. Αλλά η απάντηση είναι όχι. Όχι μόνο σε χρήματα και σε βοήθεια άλλου είδους. Δηλαδή έχουμε ζητήσει 100 μηχανήματα δακτυλοσκόπησης, έχουμε πάρει 40. Έχουμε ζητήσει 500 ανθρώπους της Frontex, έχουμε πάρει 150. Έχουμε ζητήσει, πώς να σας πω, από 300 και αυτό μισθό. Γιατί για γραφειοκρατικούς λόγους? Γιατί έχουν και αυτοί τις δικές τους γραφειοκρατίες? Νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι η γραφειοκρατία. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Μουζαλά. Αναφερθήκατε στο πόσους ανθρώπους έχουμε ζητήσει από τη Frontex. Μία άποψη αντιπολιτευτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους της Frontex. Όχι. Ότι εμείς βάζουμε τα δικά μας βέτο σε αυτή την κατάσταση και λέμε να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι της Frontex. Αλλά εσείς λέτε ακριβώς το αντίθετο αυτή τη στιγμή. Ότι έχουμε ζητήσει ανθρώπους και δεν μας τους έχουν φέρει. Ναι, ακούστε τώρα να σας πω. Η Frontex τη θέλει κανείς ή δεν τη θέλει ανάλογα τις αρμοδιότητες που της δίνει. Η Frontex στο έδαφος μας έχει μονάχα αρμοδιότητες πιστοποίησης και ταυτοποίησης και παρακολούθησης και διάσωσης. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα αστυνόμευσης, ας πούμε. Εάν συζητάμε για μια Frontex η οποία θα αντικαταστήσει την αστυνομία μας ή το στρατό, είμαστε αντίθετοι. Εάν συζητάμε για αυτές τις λειτουργίες της Frontex οι οποίες διευκολύνουν, καταλάβατε θέλω να πω, την αστυνομία μας ή το στρατό ή τις υπηρεσίες ασύλου, είμαστε υπέρ. Ναι, να βοηθάνε. Συνήθως από ό,τι ξέρουμε η Frontex δίνει την τεχνογνωσία και το συντονισμό και βοηθάει στις επιχειρήσεις. Αλλά ποτέ δεν είναι οι ίδιοι που φυλάνε τα σύνορα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι, αυτό σας λέω. Οπότε είμαστε υπέρ. Ναι. Ναι. Και για λόγους γραφειοκρατικούς δεν έρχονται. Υπήρξε μια προσπάθεια στην άτυπη σύνοδο. Υπήρξε μια πρόταση η οποία διατυπώθηκε σοβαρά να χρησιμοποιηθεί και η Frontex για τη φύλαξη των συνόρων μας. Η απάντηση ήταν σαφέστατα αρνητική. Τα σύνορά μας τα φυλάνε αυτοί που συνταγματικά είναι κατοχυρωμένοι να τα φυλάνε. Αποφασίστηκε η Frontex στην ενδοχώρα να βοηθάει στην καταγραφή και στην πιστοποίηση αυτών οι οποίοι φύγαν από τα νησιά χωρίς να προλάβουμε να τους πιστοποιήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, το ότι έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει καθόλου? Θα σας έλεγα ότι απαγορεύεται να πω ότι βοηθάει. Ναι, ωραία, εντάξει, το πιάσαμε, το καταλάβαμε. Και ένα άλλο θέμα, έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τους μετανάστες που βρίσκονται στο Γαλάτσι. Υπάρχουν και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, από το Δήμαρχο. Ακούστε με, γιατί εδώ πέρα θυμώνω. Ο Δήμαρχος μέχρι στιγμής δεν έχει καμία αντίδραση. Μίλαγα μαζί του το πρωί σε μια εκπομπή και μιλάω καθημερινά. Αλλά εσείς σαν δημοσιογράφος,
ερευνήστε αυτές οι αντιδράσεις είναι πραγματικές. Οι άνθρωποι, καταρχήν να πω ότι η συμφωνία μας με το Δήμο θα τηρηθεί. Αλλά επειδή αρχίζει και γίνεται ένα, ο ένας Δήμος το κάνει πάσα στον άλλο, ο άλλος τον άλλο, ο άλλος τον άλλο, δεν θα πρέπει και εσείς σαν δημοσιογράφοι να βοηθήσετε σε πολεμικές καταστάσεις? Οι άνθρωποι αυτοί, καταρχήν να πω ότι ο Δήμος Γαλατσίου και γύρω Δήμοι δείξανε μια απέραντη, δώσαν μια απίστευτη βοήθεια, και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αλλά αν αφαιρέσουμε το ότι είναι αυτός ο Δήμος ή ένας άλλος, πού θα πάνε οι πρόσφυγες όταν βρέσει? Πού θα μένουνε? Δηλαδή, πού θα έχουμε 2.000 κρεβάτια σε ένα φορτηγό και θα τα μετακινούμε? Δεν πρέπει να εξασφαλίσουμε χώρους? Αυτό που κάνω τώρα εγώ, που τους μετακινώ κάθε ένα μήνα για να μην επιβαρύνω τον ιστό της πόλης, πόσο μπορεί να διαρκέσει? Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν θα μετακινηθούν αυτοί οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο Γαλάτσι στο τέλος του μήνα να πάνε κάπου αλλού? Είναι κάτι που έχετε πει και εσείς, να μην επιβαρύνεται μια περιοχή συνεχώς? Ναι, αλλά πρέπει να ερευνήσετε πόσο επιβαρύνουν τις περιοχές. Στο ελληνικό, ας πούμε, που είναι μέσα στα Ολυμπιακά ακίνητα, πόσο, τι επιβάρυνση δώσαν αυτοί οι άνθρωποι? Θα πρέπει να καταρρύψουμε λιγάκι τον μύθο της επιβάρυνσης. Γιατί χωρίς να το θέλουμε, νομίζουμε ότι υπηρετούμε κάτι σωστό, αλλά έτσι λιγάκι καλλιεργούμε και κάτι ξενοφοβικό. Κύριε Μουζάλα, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς είναι δυνατόν μέχρι το τέλος του χρόνου να δημιουργηθούν 20.000 θέσεις για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα όπως βλέπουμε και με το συγκεκριμένο, και δεν έχουμε ούτε καν 2.000-3.000 θέσεις αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε κάποιες χιλιάδες θέσεις σε δομές, αλλά η ερώτησή σας είναι πολύ λογική. Η απάντηση είναι ότι αυτό το σχέδιο στην απόφαση είναι συναρτημένο, συναρτάται, συγχωρέστε μου την κακή γλώσσα τώρα, συναρτάται με τη χρηματοδότηση σε ΕΟΚ. Εάν χρηματοδοτηθούν, είμαστε μαζί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία, σχεδιάζουμε, θα υλοποιηθούν. Τώρα μπορεί να μην υλοποιηθούν σε 2 μήνες, να υλοποιηθούν σε 2,5. Εφόσον υπάρχει η συνεχής ροή της χρηματοδότησης. Άρα υπάρχουν οι χώροι, λέτε. Υπάρχουν οι χώροι, λείπουν τα χρήματα. Λέω ότι είμαστε σε αναζήτηση χώρων. Προσπαθούμε ακόμα, αν είναι δυνατόν, να μην κάνουμε 1 τον 10, αλλά 2 τον 5. Ωστόσο έχουμε επιλογές, δεν έχουμε καταλήξει. Είμαστε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μια τεράστια τεχνογνωσία. Είναι η UNHCR, η Υπηρεσία Προστασίας Προσφύγων. Τεράστια τεχνογνωσία για τέτοια πράγματα. Εάν υπάρξει χρηματοδότηση, θα προχωρήσουν γρήγορα. Εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είσαστε σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχω καταλάβει. Οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Νομίζω ότι εμείς εδώ, από την ΕΡΤ και συγκεκριμένα από την εκπομπή, μόνο αυτό κάνουμε. Δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Σας ξέρω χρόνια και ξέρω πώς το κάνετε. Αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Είναι καλοί οι πρόσφυγες, αλλά να μην είναι εδώ. Μάλιστα, κύριε Μουζάλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Γεια σας και καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και αλλάζουμε. Το δύσκολο έργο.